Κύριε καθηγητά, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε κύριε Μπογιόπουλε. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέξανδρος Βανακάρας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού. Έχετε τοποθετηθεί εκατοντάδες καθηγητές, κύριε Βανακάρα, υπέρ των μαθητών σας, υπέρ των φοιτητών σας. Είστε, παρέχετε ψυχική συνδρομή στην παρανομία? Άκουγα και το προηγούμενο σχόλιο σας, το οποίο ήταν εξαιρετικό για τα ζητήματα παρανομίας, και μου ήρθε στο μυαλό ότι ακόμα και το «αυτό η γη γυρίζει» που διατύπωσε ο Γαλιλαίος, παράνομο ήταν όταν το διατύπωσε και κινδύνευσε να πάει στην πυρά. Παράνομο ήταν το 8ωρο μέχρι να κατακτηθεί. Παράνομη ήταν η ψήφος των γυναικών μέχρι πριν από λίγα χρόνια πριν να κατακτηθεί. Αν δεν ανατρέψεις παράνομα πράγματα, δεν προχωράει ο κόσμος μπροστά. Δεν προχωράει ο κόσμος. Είναι νόμιμο να ανατρέπεται το άρθρο 16 του υπέρτατου νόμου του κράτους που είναι το Σύνταγμα? Αν εξυπηρετεί τους στόχους της κερδοφορίας ορισμένων, είναι νόμιμο. Τα πάντα είναι νόμιμο στο βαθμό που εξυπηρετούν ορισμένα συμφέροντα. Πάντως, σε σχέση με αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμια, κύριε Μπογιόπουλε, η κυβέρνηση φαίνεται ότι πραγματικά λειτουργεί πλέον σε κατάσταση πανικού. Έχει ανατραπεί ο σχεδιασμός της σχετικά με την κατάθεση του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αντιλαμβάνεται ότι στα ΑΕΗ, παρά τις αυτές τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, υπάρχει ένα ισχυρά πλειοψηφικό ρεύμα που καλεί την κυβέρνηση να μην το καταθέσει. Αυτό αγκαλιάζει φοιτητές, αγκαλιάζει το προσωπικό των ΑΕΗ, αγκαλιάζει τους καθηγητές, αγκαλιάζει ακόμα και ένα συντηρητικό τμήμα των καθηγητών. Οι ενέργειες που κάνει τώρα με την καταστολή, με τον αυταρχισμό, με τους εισαγγελείς, με το μπούλινγκ στους Κρητάνης και στη Συγκλήτου, οδηγεί και ένα κομμάτι παραδοσιακά συντηρητικό στα ελληνικά πανεπιστήμια να αντιλαμβάνονται ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν πρέπει να περάσει. Μεταχειρίζονται τα ελληνικά πανεπιστήμια σαν να είναι στρατιωτικές ακαδημίες. Πείτε μου κάτι, κύριε Βανακάρα. Καταρχάς, με αφορμή και τα όσα λέγονται κάθε μέρα από κυβερνητικούς ηθήνοντες, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που μίλησε για ληστεία, για παρανομία κτλ. Οι κινητοποιήσεις και οι μορφές δράσης, οι οποίες έχουν αγκαλιάσει όλα τα πανεπιστήμια, έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Ρωτώ έναν άνθρωπο που είστε μάχημος, είστε εκεί, είστε μέσα εσείς στα πανεπιστήμια. Ξέρετε τι γίνεται? Ναι, ξέρω τι γίνεται. Είναι μετά από αρκετά χρόνια που το φοιτητικό κίνημα βρισκόταν μετά την πανδημία σε έναν βαθμό, ξέρετε, τότε εκείνη την περίοδο χάθηκε και λίγο η μνήμη πώς γίνονται οι διαδικασίες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες διαδικασίες δημοκρατικές στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου εκατοντάδες φοιτητές μαζεύονται, συζητούνε με έναν απίθανο πολιτισμό. Εγώ έχω πάει σαν μέλος της εκτελεστικής γραμματείας ΠΟΣΔΕΠ και έχω παρευρεθεί σε τέτοιου είδους συνελεύσεις. Η ελληνική νεολαία, οι φοιτητές μας που συζητάνε, αναλύουν την κατάσταση, επιλέγουν το τι θα κάνουν σε σχέση και με τις εξετάσεις τους και με τα αυτά που έχουν να χάσουν και με αυτά που έχουν να κερδίσουν με τον αγώνα τους. Με έναν πραγματικά δομημένο λόγο, ισχυρό, και είναι πράγματι, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία πρέπει να αισθάνεται περήφανη για τη γενιά αυτή, για τη νέα γενιά, για τους φοιτητές μας, για αυτούς που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια, για αυτούς που αγωνίζονται για έναν στόχο ο οποίος είναι της υπεράσπισης της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, της υπεράσπισης των μορφωτικών τους δικαιωμάτων, αντιλαμβανόμενοι ότι χάνουν και κάποια πράγματα. Η εξεταστική πράγματι είναι σε κίνδυνο σε αυτή την περίοδο. Είναι εις γνώσιν τους όλα αυτά τα πράγματα. Πείτε μου για αυτό το ζήτημα της διαδικτυακής εξεταστικής. Από όσο γνωρίζω, στην Πάτρα είπατε ότι δεν μπορεί να γίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλές... δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Να σας δώσω και μία είδηση για αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, στην Πάτρα πράγματι η Σύγκλιτος
διατύπωσε ότι εξετάσεις με την μέθοδο της, της διαδικτυακής εξέτασης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν νοούνται, καθώς δεν διασφαλίζει τίποτα το αδιάβλητο. Δεν έλαβε υπόψη το περιβάλλον που υπάρχει γύρω, δεν τοποθετήθηκε εισήγκλητος για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση, αλλά αυτή η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι με έκπληξη όλοι μας είδαμε ότι ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ξανακαλεί σε έκτακτη σύγκλητο αύριο το πρωί προκειμένου να εξετάσει τα νέα δεδομένα. Ποια είναι τα νέα δεδομένα? Υπουργικές κυβερνητικές παρεμβάσεις ότι η απόφαση της κυβέρνησης για να γίνουν τώρα διαδικτυακές εξετάσεις θα πρέπει να υλοποιηθεί και από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια φάση ακραίας παρέμβασης. Γι' αυτό είπα νωρίτερα ότι συμπεριφέρεται στα πανεπιστήμια σαν να είναι στρατιωτικές σχολές. Και πράγματι εδώ πέρα αντιλαμβάνεστε τώρα ότι και οι συγκλητικοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών βρίσκονται σε ένα πραγματικό αδιέξοδο. Αντιλαμβάνονται ότι η πίεση αυτή δεν είναι απλά ένα γυνάτι της κυβέρνησης απέναντι σε κάποιους καταληψίες, αλλά είναι η προσπάθειά της να επιβάλλει έναν νόμο, την ανατροπή του συντάγματος, το οποίο θα σηματοδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις και για τα δημόσια πανεπιστήμια. Εξηγήστε μας, κύριε Βαναγκάρα, γιατί υπάρχει αυτή η πανεκπαιδευτική, θα έλεγα, κινητοποίηση απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι μας στα πανεπιστήμια, οι φοιτητές μας, ακούμε τη δήλωση του κυρίου Πυρακάκη που λέει ότι τι ανησυχείτε, αυτός ο νόμος λέει 170 άρθρα θα περιέχει για τα δημόσια πανεπιστήμια και μόνο 30 για τα ιδιωτικά. Ότι η στόχευση καθαρά και εξάστερα δεν είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά τα δημόσια. Πώς θα καταφέρει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην πλήρη εμπορευματοποίηση των σπουδών στη χώρα μας, πώς θα μετατρέψει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να λειτουργεί ως ένας εμπορικός οργανισμός. Υπενθυμίζω, τα πανεπιστήμια, η συντριπτική πλειοψηφία των πανεπιστημίων στο εξωτερικό, σε όλο τον κόσμο, είναι δημόσια. Δεν τους λείπουν όμως τα δίδακτρα, τα ακριβά, τα φοιτητοδάνεια και η εμπορική τους λειτουργία. Επιχειρεί λοιπόν ακριβώς αυτό το πράγμα να κάνει. Να κάνει το δημόσιο πανεπιστήμιο να λειτουργεί με όρους ιδιωτικού. Αυτό τώρα αντιλαμβάνεται η πανεπιστημιακή κοινότητα, αντιλαμβάνονται οι φοιτητές μας, ότι εκτός από την δραματική επίπτωση που θα έχει στα προγράμματα σπουδών, σε αυτά που θα πουλάνε αυτά τα ιδρύματα, και στα επαγγελματικά τους δικαιώματα και στα μορφωτικά τους δικαιώματα. Αυτό λοιπόν, αυτήν την αλλαγή την καταλαβαίνουν και οι φοιτητές και οι γονείς και οι μαθητές που θα βρεθούν αύριο στα πανεπιστήμια. Έχουν πλέον όλα αυτά τα επιχειρήματα που έλεγε να φροντίσουμε για τους μερικές χιλιάδες Έλληνες που αναγκάζονται και πάνε στο εξωτερικό να σπουδάζουν πίσω στη χώρα τους. Έχουν καταρρεύσει, έχουν αποδειχτεί πλέον ότι είναι έολα και στερούνται οποιασδήποτε βάση. Πείτε μου κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά. Έχω υπόψη μου την ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου που λέει ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε μία μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 63,6%. Έχω επίσης την αντίστοιχη ανακοίνωση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου της Κρήτης 2009-2024, μείωση κρατικής χρηματοδότησης κατά 58,62%. Έχω την ανακοίνωση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 2009-2024, μείωση κρατικής χρηματοδότησης 50%. Αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο? Αντίστοιχη. Είναι εντελώς αντίστοιχη η κατάσταση. Τα πρώτα χρόνια αυτή την μείωση την
αντιλαμβανόταν πάρα πολύ έντονα το Πανεπιστήμιο από την έλλειψη, τη μήνα ανανέωση των υποδομών. Στη συνέχεια άρχισαν να την αντιλαμβάνεται πάρα πολύ έντονα η φοιτητική πέριμνα η ίδια, γιατί όλα αυτά τα κονδύλια αφαιρούνται από αυτήν την κατεύθυνση. Και το πιο σημαντικό που θα πρέπει να το κρατήσει και οι ακροατές σας στο μυαλό τους είναι ότι αυτή την περίοδο 10 μέχρι σήμερα που συζητάμε, οι κυβερνήσεις που πέρασαν από τη χώρα μας ήταν πολλών αποχρώσεων. Όλων των αποχρώσεων. Και εδώ γίνεται φανερό ότι όλη αυτή η προσπάθεια αλλαγής και υπονόμευσης του δημόσιου συστήματος παιδείας στη χώρα μας εκπορεύεται από δεσμεύσεις που έχουν συνυπογράψει όλοι τους και ακούν στο όνομα συνθήκες της Μπολόνιας, ευρωπαϊκή πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση και τα μνημόνια δηλαδή που αφορούν το πώς θα πρέπει να εξελιχθεί η ανώτατη εκπαίδευση. Αυτή είναι η κίνηση που γίνεται τώρα με την ιδιωτικοποίηση. Ήταν ένας στόχος και φαίνεται ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέλαβε να την επιταχύνει, να την προχωρήσει με πολύ πιο γοργά βήματα, αντιμετωπίζει ωστόσο όλες αυτές τις αντιδράσεις και πιστεύουμε ότι δεν θα κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο. Ειδικά μετά από αυτή την ακραία επίδειξη αυταρχισμού, καταστολής και που βιώνει η ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα στην Σάμο κλήθηκε από τον εισαγγελέα ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, του Αιγαίου, να καταθέσει ανομωτή για κάποια κινητοποίηση που έκαναν εκεί οι φοιτητές. Τα πράγματα οδηγούνται σε ακραίες καταστάσεις. Το φοιτητικό κίνημα είναι σε εγρήγορση. Θα θέλαμε και οι καθηγητές να είμαστε πιο δυναμικά και πιο αποφασιστικά μαζί τους μέσα από τα συλλογικά μας όργανα. Ωστόσο φαίνεται ότι δουλεύει η κυβέρνηση για να οδηγηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Να πω ότι σήμερα μετά την πολύ μεγάλη κινητοποίηση για μια ακόμα φορά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι ανακοινώνουν ότι πάνε σε ένα ακόμα πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, μεγάλο συλλαλητήριο, πανελλαδικό, την άλλη εβδομάδα, στις 8 του μήνα. Στις 8 του μήνα, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά.